Μένουμε στα της Ευρώπης και πάμε τώρα μετά τον κύριο Παπαδημούλη που ακούσαμε που τοποθετήθηκε στην εκπομπή CNews. Πάμε να συναντήσουμε με ιδιαίτερη χαρά την έστω και τηλεφωνικά την έτερο αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ελληνίδα Ευρωβουλευτή, την Εύα την Καϊλή, την οποία έχουμε στο τηλέφωνο. Κυρία Καϊλή, καλησπέρα. Συγχαρητήρια πολλά για την ανάληψη των νέων καθηκόντων ως αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, να είστε καλά και για τα συγχαρητήρια. Τώρα, τι σημαίνει αυτό τόσο για σας όσο για τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, αλλά θα έλεγα και για την Ελλάδα γενικότερα? Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία από μια χώρα όπως η Ελλάδα να έχουμε ένα τόσο υψηλό αξίωμα. Η πέμπτη θέση άλλωστε για μένα ήταν και μια ανατροπή. Πέρασα και τους δύο Γερμανούς συναδέλφους μου, και από την δεξιά και από τους Σοσιαλδημοκράτες. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτό κάτι δείχνει, κάτι αλλάζει. Νέες γυναίκες μπαίνουν μπροστά, αλλάζουν οι συσχετισμοί. Η πρόεδρός μας είναι μια γυναίκα από τη Μάλτα, στην πρώτη της ομιλία και με ελληνική καταγωγή μάλιστα, και στην πρώτη της ομιλία λέει και για την Κύπρο. Οπότε νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτά έχουν ιδιαίτερους συμβουλισμούς και αξία, και πόσο μάλλον και στη συνέχεια, καθώς αποφασίζουμε σε ένα τόσο σημαντικό σώμα όπως το Ευρωκοινοβούλιο, πάρα πολλά πράγματα από εδώ και πέρα θα περάσουν στα χέρια μας, και θα προσπαθήσω πάντα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να έχω στο μυαλό μου τη χώρα μου, τους πολίτες μας και φυσικά την ευρωπαϊκή μου ταυτότητα. Αν δεν κάνω λάθος, πέρα από το γυναικείο του φίλου με την πρόεδρο, σας συνδέει και την επαγγελματική ιδιότητα. Είναι συνάδελφος δημοσιογράφος. Ναι, μας συνδέουν πολλά. Έχουμε συνεργαστεί κιόλας μαζί. Ήταν συναδελφός μου και είχαμε και καλές σχέσεις και φίλους εκτός Ευρωκοινοβουλίου. Το βασικό είναι όμως ότι φαίνεται ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε ενεργοποιημένες απέναντι σε όσα έρχονται και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Και καταλαβαίνετε ότι πια με το έργο του David Sassoli που άκουσε πίσω του, πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς το Κοινοβούλιο να παραμείνει ανοιχτό και να μπορέσει να συναποφασίσει και να διασφαλίσει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα φτάσει εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη, ότι θα έρθουν νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν την δική του σημασία. Η φωνή μας είναι πιο ισχυρή για να τα πετύχουμε όλα αυτά βασικά. Τώρα, να μείνουμε λίγο σε αυτές τις προκλήσεις. Είπατε τη λέξη Ταμείο Ανάκαμψης και ο Νότος θέλει αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης να ενισχύσει τις μεσογειακές χώρες, όπως είναι και της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Το ζήτημα είναι πόσο ισχυρό είναι το Ευρωκοινοβούλιο να επιβάλλει ή, αν θέλετε, να περάσει τις απόψεις του, τις όποιες απόψεις του, τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στα ισχυρά κράτη-μέλη των 27. Είναι εξίσου ισχυρό. Νομίζω ότι έχει υποτιμηθεί χωρίς πραγματικό λόγο, γιατί έχει δυναμώσει πάρα πολύ ο ρόλος του. Συνομοθετούμε με το Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ο ένας να μπλοκάρει τον άλλον. Συνήθως τα προβλήματα τα βλέπουμε στο Συμβούλιο. Εμείς είμαστε πιο φιλόδοξοι να χτίσουμε γέφυρες και να βοηθήσουμε τους πολίτες. Το Συμβούλιο μπορεί να μπλοκάρει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει τη δύναμη να μπλοκάρει επίσης αποφάσεις του Συμβουλίου. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Και αυτό σημαίνει ότι σε τέτοια σημαντικά ζητήματα για την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών θα πρέπει να βρίσκουμε πάντα συμβιβασμούς, αμοιβαίους και όχι υποχωρήσεις από τη δική μας πλευρά. Τώρα να σας φέρω και σε ένα θέμα που νομίζω ότι το γνωρίζετε πολύ καλά, άλλωστε επισκεφτήκατε επανειλημμένα την περιοχή, την ενεργειακή καρδιά της χώρας, τη Δυτική Μακεδονία. Εδώ αντιμετωπίζουμε την αποβιομηχάνηση, την απολιγνητοποίηση. Πόσο μπορεί να παίξει ρόλο και η δική σας θέση, αλλά και γενικότερα το Ευρωκοινοβούλιο για την δίκαιη μετάβαση? Γιατί είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Σωστό. Έχω εργαστεί πολύ. Είναι, θα έλεγα, όλα τα κόμματα διχασμένα με την μεγάλη ψηλή ακρίβεια της ενέργειας και την ανάγκη μας τώρα να δουλέψουμε σε φακέλους όπως η ενεργειακή επάρκεια και η αυτονομία στη συνέχεια. Σημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι καλύπτουμε τις ανάγκες μας και σήμερα. Ναι, μήπως, αν μου επιτρέπετε. Κρατήστε τη σκέψη σας. Μήπως βιαστήκαμε με την έννοια ότι πέσαμε με τα μούτρα, το λέω απλοϊκά, στο φυσικό αέριο, το οποίο εκτινάχθηκε, και άρα έχουμε και ζητήματα ακρίβειας αλλά και επάρκειας?
Έχουμε, δεν βιαστήκαμε. Νομίζω βασικά ότι αργήσαμε, γιατί τώρα θα έπρεπε να έχουμε όλες τις δομές εκείνες που θα μας επέτρεπαν να είμαστε αυτόνομοι. Άρα αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σίγουρα πρέπει να διορθώσουμε τη μεταβατική περίοδο να είναι δίκαιη και να μην αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα με εξαρτήσεις σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει όμως βέβαια και η ανάγκη να βασιστούμε και σε επιστημονικά δεδομένα που σωστά αναφέρετε τώρα. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα που φαίνεται ότι δεν είμαστε έτοιμοι για την πλήρη μετάβαση σε πλήρως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα θα πρέπει να φροντίσουμε, ώσπου να συμβεί αυτό, να μην μας έχει στο χέρι οποιαδήποτε χώρα εκτός Ευρώπης που διαχειρίζεται και χειραγωγεί και τις τιμές και καταλαβαίνουμε όλοι τα μεγάλα έτσι, γεωπολιτικά παιχνίδια που παίζουν. Τώρα έχει έρθει νομοθεσία στα χέρια μας ο φάκελος για την πράσινη ανάπτυξη, με την ωριμότητα και την εμπειρία που έχουμε από τα όσα συνέβησαν. Νομίζω ότι θα διορθώσουμε τα κακό κείμενα και αυτή την περίοδο σε όλες τις χώρες υπάρχει κυβερνητική στήριξη για τους πολίτες ώστε να ξεπεράσουμε αυτό το κύμα ακρίβειας που έχει χτυπήσει την Ευρώπη μετά την πανδημία. Θέλω και μία φράση σας, κυρία Καϊλή, για τα εθνικά θέματα. Από χθες έχουμε στο προστάσιο μας σύγχρονα αεροπλάνα, μαχητικά, τα Ραφάλ. Ενδεχομένως φέρνουμε μια ισορροπία στο Αιγαίο με την γειτονική Τουρκία. Φοβόμαστε μια εξετορήκευση της κρίσης της οικονομικής που αντιμετωπίζει η Τουρκία. Είναι έτοιμη η Ευρώπη να αντιμετωπίσει μια τέτοια περίπτωση? Νομίζω ότι η Ευρώπη όχι μόνο είναι έτοιμη, αλλά ακόμα και η Αμερική φαίνεται ότι αποθάρρυνε τέτοιες σκέψεις που μπορεί να είχε η γειτονική μας χώρα. Και βλέπουμε και νομίζω ότι αισθανόμαστε όλοι ότι κοντά μας είναι πια η Ευρώπη. Χθες ο Γάλλος πρόεδρος, ο Μακρόν, ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο, μίλησε πολύ έντονα για την ανάγκη αμυντικής πολιτικής κοινής της Ευρώπης, για τα πολύ μεγάλα βήματα που έγιναν και χάρη σε εκείνον, ομολογώ, καθώς διασφάλισε να ανεβάσει την ατζέντα την προτεραιότητα για την αμυντική συνεργασία που δεν ήθελαν πολύ και δεν ήθελαν θετικά ή φοβόντουσαν οι χώρες του ΝΑΤΟ γιατί υπήρχαν αλληλοεπικαλύψεις και φοβόντουσαν να μην χάσουν τα χρήματα που δίνουν οι χώρες. Άρα έχουν γίνει άλματα, η Γαλλία είναι στο πλάι μας, έχουμε σημαντικές συμφωνίες και κοινά συμφέροντα. Τα έχουμε αναδείξει, τα αναδεικνύουμε διαρκώς και επειδή η Ελλάδα είναι πραγματικά υπερισχύ ως προς την πολεμική μας αεροπορία απέναντι στην Τουρκία, νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντικές οι κινήσεις. Είχαμε λύσει και για αυτές ακριβώς τις παραγγελίες και τις ανάγκες πριν από 3 χρόνια, 2,5 χρόνια περίπου πριν. Οπότε χαίρομαι πολύ που υλοποιήθηκαν τόσο γρήγορα. Νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε ότι μπορούμε πια να κοιμόμαστε πιο ήσυχοι, θα το έλεγα. Σας ευχαριστώ πολύ για την σύντομη κουβέντα, έστω και τηλεφωνικά, με τις αδυναμίες που έχει το τηλέφωνο και θα χαρώ πολύ να σας φιλοξενήσουμε και από κοντά. Καλή δύναμη. Καταφέραμε. Ευχαριστώ εγώ πολύ. Γεια σας.